Πάμε να δούμε τώρα τι λέει το ΚΚΕ για τις εξελίξεις και τι περιμένει από τις εκλογές. Ο κύριος Γιάννης Γκιόκας, ο οποίος είναι υπεύθυνος τύπου, αλλά είναι και υποψήφιος στην Ανατολική Αττική. Στην Ανατολική Αττική. Πολύ σημαντικό, και να του πούμε και ότι είναι το κόμμα που είδαμε χθες να τολμάει να κάνει συγκέντρωση στο Σύνταγμα και να το γεμίζει. Βέβαια. Να το πούμε αυτό για το ΚΚΕ. Όντως. Γεια σας, κύριε Γκιόκα. Γεια σας, καλησπέρα, κύριε Γκιόκα. Καλησπέρα, κύριε Κουβράκη, κύριε Πιέρο. Τι κάνετε? Ακριβώς, ακριβώς. Και ήταν και μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση δεδομένων και των δυσκολιών που έχει η εποχή. Ναι. Η ζέστη, το καλοκαίρι, ο κόσμος που έχει ξεκινήσει να φεύγει, και παρόλα αυτά ήταν μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση. Mm. Θα έλεγα εφάμιλη, αν όχι και μεγαλύτερη, της αντίστοιχης συγκέντρωσης που κάναμε στις ευρωεκλογές. Τώρα ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Αυτό είναι να δίνει αισιοδοξία. Ναι, απ' τη μία δίνει αισιοδοξία, απ' την άλλη πρέπει να σας πω εγώ ότι δημιουργεί ένα προβληματισμό για τον εξής λόγο. Γιατί πριν τις ευρωεκλογές ακριβώς είχαμε συγκεντρώσεις του ΚΚΕ και κυρίως την τελευταία του που ήταν εντυπωσιακή, αλλά στην κάλπη δεν είχαμε ένα αποτέλεσμα ιδιαίτερα εντυπωσιακό για το ΚΚΕ. Και το λέω αυτό γιατί βλέπω ότι τώρα στα τελευταία γκάλο που έχουν βγει υπάρχει μία έκταση από μέχρι που δίνουν κάποιες εταιρείες, και εάν φτάσετε στο maximum μπορεί να είστε και τρίτο κόμμα. Αυτό έχω δει, διότι το minimum του κοινάλ είναι κάτω από το maximum το δικό σας. Εάν όμως βρεθείτε στο minimum, μπορεί να λέμε αύριο ότι το ΚΚΕ δεν πήγε καλά. Και θέλω να μου πείτε έτσι τι περιμένετε, πού επενδύετε τις τελευταίες μέρες, και αν για σας είναι και στόχος τελικά το να είστε τρίτο κόμμα. Κύριε Κουβαρά, προφανώς το συμπέρασμα της αισιοδοξίας δεν το αντλούμε μόνο από τη χθεσινή συγκέντρωση. Η χθεσινή συγκέντρωση είναι ένα ακόμη, ένα επιπλέον μήνυμα. Το αντλούμε και από την εποχή που υπάρχει με έναν κόσμο που συναντάμε όλες αυτές τις μέρες, αλλά επίσης και από μια συνείδηση που υπάρχει σε έναν κόσμο πλατύτερο, ο οποίος, αν θέλετε, και στις ευρωεκλογές δεν ψήφισε τα κόμματα που ψήφισε το ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Δημοκρατία με έναν ενθουσιασμό. Κυρίως τα ψήφισε με βαριά καρδιά. Και συναντάμε σε αυτόν τον κόσμο μία διάθεση συμπόρευσης με το ΚΚΕ, πολύ περισσότερο που σε αυτές τις εκλογές κατά ψέματα δεν κρίνεται η διαφορά του πρώτου από το δεύτερο κόμμα. Έχει κρυθεί, λέτε, ναι. Αυτό φαίνεται. Έτσι, ναι. Δείχνουν όλες οι μετρήσεις. Ναι, ναι. Δεν κρίνεται αν θα είναι διαφορά 8, 9 ή 10 μονάδες. Ναι. Αυτό που κρίνεται, ούτε καν στην αυτοδυναμία δεν επιτρά αυτό, όπως γνωρίζουμε, ναι, η διαφορά, ναι, του πρώτου από το δεύτερο κόμμα. Αυτό που κρίνεται, κατά τη γνώμη μας, είναι αν την επόμενη μέρα μέσα στη Βουλή, και με δεδομένο ότι η επόμενη κυβέρνηση θα πάρει τη σκυτάλη από την προηγούμενη. Μην ξεχνάμε ότι 7 ψηφίζουμε, 8 υπάρχει Eurogroup, για να υπενθυμίσει τις προτεραιότητες και τις δεσμεύσεις που έχει η κυβέρνηση καινούρια, τις οποίες τις έχει αναλάβει από την προηγούμενη. Έχει σημασία να είναι μια ισχυρή δύναμη μέσα στη Βουλή και μέσα στους αγώνες, στο κίνημα, που θα μπορεί να πηγαίνει κόντρα σε αυτή την πολιτική. Και θεωρούμε ότι αυτή η δύναμη είναι το ΚΚΕ, όπως επίσης θεωρούμε ότι περισσότερος κόσμος σκέφτεται, προβληματίζεται να κάνει αυτό το βήμα. Αν αυτό το βήμα συνδυαστεί και με ένα πλασάρισμα, να το πω έτσι, στην τρίτη θέση, θα είναι εννοείται πολύ σημαντικό για μας. Κύριε Γκιόκα, θα είναι σημαντικό για όλους τους δημοκράτες να βρεθεί το ΚΚΕ στην τρίτη θέση, διότι ήταν μαύρα τα μαντάτα στις τελευταίες εθνικές εκλογές με τη Χρυσή Αυγή, και νομίζω ότι αυτό δεν είναι υποσυζήτηση. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Η οποία Χρυσή Αυγή, αφορά... πρέπει να πω ότι κάποιες εταιρείες τις λένε ότι δεν είναι και τόσο σίγουρο ότι θα μπει. Και ίσως σας έχουμε κάποιες εκπλήξεις απόψεις στον γκάλουπ της ΡΑΣ. Θα είναι πολύ σημαντικό, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτή η συμμορία, πραγματικά αυτή η δολοφονική ναζιστική συμμορία, να πεταχτεί εκτός Βουλής και να αποδυναμωθεί ακόμη περισσότερο. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα κάτι συγκεκριμένο που σας αφορά πολύ. Εδώ έχει βγει το Μέρα 25, που είναι ένα νέο φρούτο, και λέει ότι είναι το μόνο αντιμνημονιακό αριστερό κόμμα ως επιλογή. Και προφανώς αυτό, όπως γνωρίζετε και γνωρίζοντας και τη ρητορική του ΚΚΕ, μπορεί να εγκλωβίζει κάποια λαϊκά στρώματα, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν μια ριζοσπαστική προοδευτική ψήφο, και να χάνετε ίσως κάποιες δυνάμεις ή ένας κόσμος να μην μετακινείται προς τα εσάς. Τι έχετε να πείτε για το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη? Καταρχήν, το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη δεν είναι αντιμνημονιακό. Ο κύριος Βαρουφάκης. Αυτός λέει ότι είναι το μόνο αντιμνημονιακό. Ναι, ο κύριος Βαρουφάκης προσωπικά ο ίδιος, γιατί επειδή το 2015, από το 2015 έχουν μεσολαβήσει τόσα πολλά γεγονότα, ναι, όμως το 2015 δεν είναι και τόσο μακρινό. Ναι. Μιλάμε για 4 χρόνια πριν. Θυμόμαστε τι έγινε. Ο κύριος Βαρουφάκης ήταν αυτός ο οποίος πρωταγωνίστησε σε όλο αυτό το παραμύθι της πρώτης φοράς αριστερά,
τους 6 μήνες της διακυβέρνησης. Ήταν αυτός που πρωταγωνίστησε να κάνουμε τα βαφτίσια και να λέμε την Τρόικα, θεσμούς, κουαρτέτα και πάει λέγοντας. Ναι. Είναι αυτός ο οποίος στις 20 Φλεβάρι του 2015 υπέγραψε την επέκταση της Δανειακής Σύμβασης που αποτέλεσε τη γέφυρα για το τρίτο μνημόνιο. Στο και Γιώργο είναι αυτός, βεβαίως, και είναι αυτός που μάλιστα το αναδείξαμε και με στοιχεία στο ριζοσπάστη, που όταν στη Βουλή συζητιόταν μετά το γνωστό δημοψήφισμα της Κολοτούμπας, όταν στη Βουλή συζητιόταν η εξουσιοδότηση για να πάει να υπογράψει ο κύριος Τσίπρας το τρίτο μνημόνιο, που περιέγραφε και τα μέτρα όμως, ο κύριος Βαρουφάκης με επιστολική ψήφο είχε δώσει εξουσιοδότηση θετική στον κύριο Τσίπρα να υπογράψει το τρίτο μνημόνιο με τα συγκεκριμένα μέτρα. Λοιπόν, δεν τα ξεχνάμε όλα αυτά, όπως δεν ξεχνάμε ότι ο κύριος Βαρουφάκης και αυτός επί 6 μήνες συγκυβερνούσε με τους ακροδεξίους του κυρίου Καμένου. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα. Το κόμμα αυτό υπάρχει ακριβώς για το ρόλο που είπατε. Ναι, αλλά σου λέει ο Βαρουφάκης όμως ότι εγώ τότε έκανα την εντυπωσιακή μου εμφάνιση. Θυμάστε με τον Ντάισελμπλουμ που υποτίθεται ότι του είπε You've just killed Τρόικα και όλα αυτά τα ωραία. Τώρα αυτά κύριε Κουβαρά. Εδώ μιλάμε για τσαμπουκά τώρα, δεν παίζουμε. Αυτά είναι happenings. Τα happenings δεν μετράνε. Αυτά που μετράνε είναι η ουσία της πολιτικής. Θυμόμαστε επίσης τον κύριο Βαρουφάκη να λέει ότι το 70% των μνημονίων είναι καλό και μόνο το 30% είναι τοξικό. Θυμόμαστε το λιτό βίο που μας συνιστούσε. Λοιπόν, είναι γνωστά τα έργα και οι μέρες του κύριου Βαρουφάκη και απλά ο κύριος Βαρουφάκης προσπαθεί να παίξει το ρόλο αυτό που είπατε. Και δεν το παίζει μόνο ο κύριος Βαρουφάκης. Mm. Στο παρελθόν το έχουν παίξει και άλλα κόμματα. Του αναχώματος σε έναν ριζοσπαστισμό που πρέπει σήμερα να αναπτυχθεί, έχοντας υπόψη πλέον και την αρνητική εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ του 2015. Ναι, αλλά σου λέει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ. Μισό λεπτό. Κύριε Γιώργο, ναι. Συνήθως είναι αποτυχημένα. Ναι, εντάξει, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, ναι. Συνήθως το νούμερο 1 είναι το αυθεντικό, το νούμερο 2. Πολύ περισσότερο ήταν και το νούμερο 1 ήταν αποτυχία. Να σας πω όμως, εδώ σου λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι το νούμερο 2 τώρα θα είναι αλλιώς, γιατί θα είμαι στην αντιπολίτευση και αφήνουν να εννοηθεί. Βλέπετε τώρα στο ελληνικό, είναι έτοιμοι να ανέβουν στα δέντρα και τα λοιπά. Σου λέει δεν θα το κόψει στο δέντρο. Δηλαδή, εδώ πέρα μπορεί και ο ΣΥΡΙΖΑ την επόμενη μέρα να υπενήσεται στον κόσμο ότι εδώ ελάτε η αντιπολίτευση θα είναι σκληρή. Γιατί μπορεί να λέει τώρα ο Τσίπρας θα κερδίσω με μία ψήφο, αλλά στην πραγματικότητα υπονοεί θα είμαι σκληρή αντιπολίτευση. Άρα γιατί στο ΚΚΕ και όχι στο ΣΥΡΙΖΑ ο αριστερός ψηφοφόρος. Δεν υπάρχει περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας την επόμενη των εκλογών να κάνουν σκληρή αντιπολίτευση στα στρατηγικά ζητήματα. Και δεν μπορούν να κάνουν ουσιαστική αντιπολίτευση, γιατί τις βασικές αποφάσεις που θα κληθεί να εφαρμόσει και η επόμενη κυβέρνηση τις έχει πάρει ο ίδιος. Τα ματωμένα πλεονάσματα του 3,5% τα έχει υπογράψει ο κύριος Τσίπρας. Τι θα λέει, μην υλοποιείς πλεονάσματα του 3,5% αφού ο ίδιος, η δική του πολιτική είναι. Nice. Για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής, τι θα λέει για τη συμφωνία των Πρεσπών, αφού ο ίδιος την έχει υπογράψει. Για τις συμφωνίες με τους Αμερικάνους και το ΝΑΤΟ που ξεπέρασε όλους τους προηγούμενους, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας, ξεπέρασε και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σε φιλονατοϊκή και φιλοαμερικάνικη πολιτική. Άρα λοιπόν, σε ποιο στρατηγικό ζήτημα μπορεί να κάνει ουσιαστική αντιπολίτευση ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας? Σε κανένα. Μπορεί να κάνει και αυτός ορισμένα happening σαν και αυτά που είπαμε για τον κύριο Βαρουφάκη, όμως ουσιαστική αντιπολίτευση από τη σκοπιά των λαϊκών συμφερόντων που είναι το ΚΚΕ δεν μπορεί να κάνει. Αφήστε που, να πω και αυτό, αφήστε που, έχω και ένα μεγάλο ερωτηματικό. Τι ανακατατάξεις θα υπάρχουν την επόμενη μέρα στο πολιτικό σύστημα? Όχι, τι είναι αυτό τώρα, μας το αφήσατε για το τέλος που δεν έχουμε χρόνο, τι εννοείται δηλαδή? Μα ήδη υπάρχει συζήτηση για μια νέα μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ, για ένα νέο κόμμα. Οι μισοί λοξοκοιτάνε προς το ΣΥΡΙΖΑ, οι άλλοι μισοί λοξοκοιτάνε προς τη Νέα Δημοκρατία. Άρα το πολιτικό σύστημα θεωρούμε ότι δεν θα είναι αυτό. Δεν θα είναι το ίδιο μάλλον την επόμενη μέρα των εκλογών. Μάλιστα. Η σταθερά όμως είναι το ΚΚΕ. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Γιώκα. Καλή επιτυχία και στην Ανατολική Αττική που κατεβαίνετε.